προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε ένα σημαντικό πρόβλημα στις κεντρικές σωληνώσεις του μηχανοστασίου του κολυμβητηρίου. Επειδή όμως υπήρχε ο προγραμματισμός για τη διεξαγωγή δύο συναντήσεων για το πρωτάθλημα υδατοσφαίρησης τόσο για την Α1 κατηγορία του ΝΟΧ, τόσο και για την Α2 κατηγορία της ΠΕΚΕΒ, γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να μείνει ανοιχτό μέχρι και την Κυριακή, διότι μεσολάβησε και μια ημερίδα του αθλητικού ομίλου Αιγαίου. Και τη Δευτέρα λοιπόν κάναμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες από το τεχνικό μας προσωπικό για να αποκαταστήσουμε τη συγκεκριμένη βλάβη. Η συγκεκριμένη βλάβη αποκαταστάθηκε την Τρίτη το μεσημέρι και από την Τρίτη το μεσημέρι είμαστε έτοιμοι να συμπληρώσουμε την εξαμενή με την ποσότητα του νερού, η οποία υπολοιπόταν για να έρθει στην στάθμη την απαραίτητη για να μπορούν να γίνονται οι αγώνες και οι προπονήσεις των ομάδων. Αλλά δυστυχώς η ΔΕΙΑΧ, λόγω προβλημάτων που και εκείνη αντιμετώπισε, δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει το συγκεκριμένο αίτημα, με αποτέλεσμα να παραμείνει κλειστό και χθες το κολυμβητήριο, αλλά θα παραμείνει και σήμερα, διότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχω τώρα από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΧ, τον κύριο Μυριακό, δεν υπάρχει δυνατότητα να σταλεί μεγάλη ποσότητα, δηλαδή παροχή η οποία θα μας κάλυπτε μέχρι το μεσημέρι για να έχουμε την ποσότητα νερού την οποία απαιτείται για να λειτουργήσει το κολυμβητήριο. Άρα λοιπόν, λόγω αδυναμίες, ΔΕΙΑΧ επαναλαμβάνω, θα παραμείνει κλειστό και σήμερα. Βέβαια, επειδή θα μεσολαβήσει νύχτα και θα αφήσουμε την παροχή μας ανοιχτή όλη τη νύχτα, θεωρώ ότι αύριο το πρωί θα έχουμε το νερό, άρα θα είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε, αλλά για αύριο Παρασκευή.